όλα και τα πάντα. Δεν υπάρχει, αν σκάψουν οι Γερμανοί, δεν θα βρουν τίποτα γερμανικό. Οι Εγγλέζοι δεν θα βρουν τίποτα γερμανικό. Οι Εγγλέζοι μπορούν να βρουν καμιά φενέκη, την περούκα, η οποία είναι αξίωμα, κανένα κανόνι μετέχει, δεν μπορούν να βρουν τίποτα άλλο. Ούτε αγγλικά παλιά βιβλία δεν θα βρουν, ούτε γερμανικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε Ισπανοί. Ούτε Ιταλοί. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε παντού και να βλέπουμε πραγματικά αρχαίους ναούς και πάνω στους αρχαίους ναούς που να έχουν χτίσει αυτοί τις εκκλησίες τους ή τους βωμούς τους σκοτεινούς. Μιλάμε λοιπόν για μια ελληνική Ευρώπη που πρέπει να θυμηθεί ο Έλληνας πολίτης, να δώσει τη δυναμική σε έναν εθνικό πολιτικό φορέα να αναδείξει όχι τη θέση μας, αλλά τη δικιά του θέση. Να μεταφέρει και να προκαλέσει όλους τους να δουν και να αναγνωρίσουν τη μεγαλοπρέπειά του και τα δικιά του. Το μεγαλείο του Έλληνα ανθρώπου και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αρχίζουμε από την Ευρώπη για τις ευρωεκλογές μας. Οι ευρωεκλογές πρέπει οι Έλληνες όλοι να μετέχουν. Ένας ικανός αριθμός ανθρώπων να περάσει, να μπουν όλα τα θέματα επιτάπητος και να λυθούν θέματα που δεν λύθηκαν από την αρχή που ξεκινήσαμε. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι μονόδρομος. Είναι λύση. Είναι η ίδια η φυσιολογία της αλήθειας του δικαίου και του πολίτη και της πολιτείας.